αρχίσει με γρήγορους ρυθμούς η αποκατάσταση των ζημιών. Αυτό δήλωσε ο Υπουργός Περιβάλλοντος Κώστας Λαλιώτης, επικεφαλής του κυβερνητικού κλιμακίου που επισκέπτεται τις σεισμόπληκτες περιοχές. Η μετασεισμική δραστηριότητα συνεχίστηκε και σήμερα με ισχυρότερη δόνηση τα πρωινά 5,1 Ρίχτερ. Η οικονομική και χωροταξική ανασυγκρότηση των πληγισών περιοχών θα γίνει εφικτή μέσα από την παρουσίαση μιας ποικιλίας προτάσεων και εναλλακτικών λύσεων στους κατοίκους των κοινοτήτων που υπέστησαν καταστροφές, τόνισε ο Υπουργός Πεχοντέ Κώστας Λαλιώτης κατά τη σημερινή περιοδία του κυβερνητικού κλιμακίου στις κοινότητες Ρίμνιο, Χρώμιο και Αιανή του νομού Κοζάνης. Εδώ θα προσφέρουμε πολύ περισσότερες εναλλακτικές προτάσεις για την ανοικοδόμηση και την ανασυγκρότηση της περιοχής σας, έτσι ώστε να είναι οι προτάσεις προσαρμοσμένες στις ανάγκες της περιοχής και να έχετε εσείς τον τελικό λόγο της επιλογής. Το κλιμάκιο των Υπουργών θα επισκεφθεί και πάλι τις σεισμόπληκτες περιοχές σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα για να ελέγξει την πρόοδο της αποκατάστασης των ζημιών, επισήμανε ο κ. Λαλιώτης, και κατέληξε πως μέχρι το τέλος της επόμενης εβδομάδας θα έχουν κατατεθεί στους τοπικούς παράγοντες συγκεκριμένες προτάσεις για τη συγκροτημένη ανάπτυξη του νομού. Δεν θα μείνουμε μόνο στην κλασική μέθοδο των δανείων. Θα δούμε και άλλες λύσεις, έτσι ώστε πριν έρθει ο χειμώνας να έχετε λύσει το ζωτικό πρόβλημα της στέγασης. Εν τω μεταξύ, ειδικό κοινοτικό πρόγραμμα θα υπάρξει για την ενίσχυση των σεισμοπλήκτων, ανακοίνωσε σήμερα ο αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας Γιώργος Ρωμαίος. Συνεχίζεται η μετασεισμική ακολουθία στη Δυτική Μακεδονία. Στις 10 παρα 10 σήμερα το πρωί σημειώθηκε νέα σεισμική δόνηση μεγέθους 5,1 της κλίμακας Ρίχτερ. Ο καθηγητής Βασίλης Παπαζάχος δηλώνει κατηγορηματικά ότι δεν υπάρχει μετατόπιση στο επίκεντρο των μεγάλων σεισμών και χαρακτηρίζει τη μετασεισμική εξέλιξη ως φυσιολογική. Πρόκειται για μια κανονική μετασεισμική ακολουθία. Δεν έχουμε καμιά απολύτως ένδειξη για μεγάλο σεισμό της τάξης του 6,6 μεγαλύτερο. Είναι ευθύνουσα η ακολουθία κατά μέσο όρο ο αριθμός των σεισμών ελαττώνεται. Πρόβλημα έλλειψης αντισκήνων εξακολουθεί να υφίσταται, αν και καταφτάνουν συνεχώς προμήθειες. Η διαβίωση των αστέγων στους καταβλισμούς είναι αρκετά δύσκολη, αφού παρουσιάζονται βασικές ελλείψεις σε θέματα ατομικής υγιεινής. Σε σύσκεψη που πραγματοποίησε το πρωί ο Υπουργός Υγείας Μανώλης Κουλάκης με τοπικούς φορείς υγείας, αποφασίστηκε να εγκατασταθεί ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό σε όλους τους καταβλισμούς, διασφαλίζοντας παράλληλα ειδικούς χώρους υγιεινής. Τέλος, σύμφωνα με έγκυρες πληροφορίες, ο Υφυπουργός Άμυνας Νίκος Κουρής πρόκειται να υπογράψει απόφαση για αναστολή κατάταξης έως το τέλος του χρόνου όσων στρατευσίμων κατάγονται από τις σεισμόπληκτες περιοχές. Τις σεισμόπληκτες περιοχές επισκέφθηκε και η Γενική Γραμματέας του ΚΚΕ Αλέκα Παπαρίγα, η οποία επεσήμανε την ανάγκη της οικοδομικής ανασυγκρότησης της περιοχής ταυτόχρονα με τη δημιουργία θέσεων εργασίας.